έτσι, Παύλο. Και να πάρουμε και ένα γαλλικό χαμόγελο, γιατί το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Ναι. Όπως έχουμε ανάγκη το χαμόγελο της κυρίας Μέρκελ και όλων των υπολείπων, οι οποίοι είναι πια με το δάχτυλο στο σκανδάλι Νίκο και περιμένουν να δουν μέρα προς μέρα το πώς θα εφαρμόσουμε αυτό που αποδέχθηκαν, έστω και επιφυλακτικά, το ελληνικό πρόγραμμα σταθερότητας μετά τις πιέσεις και τις διαβουλεύσεις που είχαμε εδώ στην Αθήνα. Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Αρχίζει μια ορθοπεταλιά, όπως την περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Ο καιρός θα δείξει αν είναι ορθοπεταλιά στην αντιφόρα ή στην κατηφόρα και θα πάμε μια και καλή στον πάτο. Τα αγκάθια δεν έχουν τελειώσει προφανώς για το οικονομικό επιτελείο, τώρα αρχίζουν και υπάρχουν και άλλα πολλά αγκάθια, όπως τα κανόνια στην αγορά, θα τα δούμε στη συνέχεια, και οι προβλέψεις του κ. Λοβέρδου που επιτείνουν την ανασφάλεια και τη σύγχυση, διότι όταν οι πολίτες ακούν ότι θα φτάσουμε το 1 εκατομμύριο ανέργους, όταν οι πολίτες ακούν ότι θα έχουμε ραγδαίες, θα έχουμε χιλιάδες απολύσεις το επόμενο διάστημα, τότε κάθε άλλο παρά τους αφήνουμε περιθώριο έστω και το παραμικρό αισιοδοξίας. Μας λένε λοιπόν και καμιά καλή κουβέντα, Σοφία, αλλά κατά βάθος εξακολουθούν να μας βλέπουν με μισό μάτι, γιατί αυτό το οποίο μας έχουν πει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες είναι ότι από εμάς περιμένουν λιγότερα συνθήματα και πιο πολλή δουλειά. Επομένως, μέχρι ότου πάρουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής, δεν βλέπω ότι θα έχουμε κάποια διαφοροποίηση ό,τι αφορά τα spread. Όλγα, μέχρι να πιστούν οι αγορές ότι διαθέτουμε ένα αξιόπιστο πρόγραμμα που θα αποκαταστήσει τα δημοσιονομικά μας, η ελληνική οικονομία θα κινείται σε ένα τεντωμένο σχοινί, σε μια ευαίσθητη ισορροπία, με ιδιαίτερα κρίσιμο το πρώτο τρίμηνο του έτους. Φέτος πρέπει να δανειστούμε 53 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάθε φορά λοιπόν που η Ελλάδα θα βγαίνει να δανειστεί, το επιτόκιο θα καθορίζεται με βάση το κλίμα. Θα δανειζόμαστε με ένα επιτόκιο που θα εξαρτάται από μια δήλωση ενός Ευρωπαίου αξιωματούχου, ενός τελέχους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μια έκθεση ενός ξένου οίκου, και αυτό ακριβώς είναι το κλίμα στο οποίο θα δανειστούμε και την Τρίτη. Την Τρίτη βγαίνουμε να δανειστούμε και πάλι 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, τη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ. Όλα λοιπόν θα εξαρτηθούν από το κλίμα που θα επικρατήσει στη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ, τις δηλώσεις υπέρ ή κατά της Ελλάδος, επιφυλακτικότητας, δυσπιστίας ή παροχής εμπιστοσύνης, και όλο αυτό το κλίμα θα το βλέπουμε στους επόμενους μήνες. Να καλησπέρα στο σημείο αυτό τον Μπάμπη Παπαδημητρίου που είναι μαζί μου. Μπάμπη, τώρα πια ένα 24ωρο σχεδόν μετά έχουμε και μια πιο σαφή εικόνα για το τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης. Να δούμε τα συν, τα πλήν, τις γκρίζες ζώνες. Mm-hmm. Ξεκινώντας από τα θετικά αυτού του προγράμματος που έχεις εντοπίσει. Ναι. Να δούμε τα καλά. Τα καλά σία είναι ότι μειώνει από την πρώτη χρονιά το κρατικό έλλειμμα 4 ολόκληρες μονάδες. Και είναι έτοιμος να πάρει και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Πολλά αγαθά και υπηρεσίες θα πάνε βέβαια σε υψηλότερο ΦΠΑ. Είναι το ένα μέτρο. Ένας πράσινος φόρος στη βενζίνη είναι ένα άλλο μέτρο. Ικανοποιεί τελικά στα βασικά σημεία το πρόγραμμα τις Βρυξέλλες. Και επομένως, κατά την άποψή μου, θα εγκριθεί με μικρές παρατηρήσεις από το ΕΚΟΦΗΝ. Μάλιστα. Κάτι που θα είναι και αρκετά λυτρωτικό βεβαίως και για τις διεθνείς αγορές. Έτσι. Πάμε στις γκρίζες ζώνες. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα και τα έχουμε εντοπίσει. Ναι, οι γκρίζες ζώνες υπάρχουν και αυτό είναι πολύ ενοχλητικό και θα δημιουργήσει και μεγάλα προβλήματα στις αγορές. Στηρίζεται σε πολύ μεγάλη αύξηση των φόρων. Δεν υπάρχουν μέτρα επιστροφής σε θετική ανάπτυξη. Να αρχίσει η οικονομία να παίρνει μπροστά. Κόβει 1 ευρώ σε δαπάνες για κάθε 2 ευρώ που παίρνει νέους φόρους. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε ακόμη με τι θα μοιάζει το νέο φοροσύστημα. Θα αυξήσει τους συντελεστές, θα πιάσει τη φοροδιαφυγή και πολύ σπουδαίο κατ' εμέ θα επιβραβεύσει τους ειλικρινείς φορολογούμενους ουσία. Αυτό πρέπει να το πει τώρα, διότι δεν έχει πολλές μέρες. Μάλιστα. Πάμε στα δύσκολα. Πάμε στα δύσκολα. Άσχημα αυτού του σχεδίου. Ναι, τα δύσκολα και τα άσχημα θα σου έλεγα ότι είναι κυρίως ότι η ανεργία συνεχίζει να μεγαλώνει. Mm-hmm. Ότι οι άνεργοι φαίνεται μάλιστα ότι θα έχουν μόνο μία ευκαιρία να δεχτούν δουλειά. Λογικό το βρίσκω, αλλά πώς θα μειώσει μετά την επιδότηση στα ταμεία κατά 2 δις ευρώ. Δεν έχει καμία λεπτομέρεια και δεν έχει εξηγήσει πώς θα νομοθετήσει πάνω σε αυτό. Πώς θα μειώσει τις συντάξεις αν δεν μπορέσει να μειώσει τις δαπάνες για τη φορολογία. Τελικά, πώς θα πιάσει όσους δεν πληρώνουν ΕΙΚΑ. Όταν η ανεργία μεγαλώνει, οι επιχειρήσεις υποφέρουν. Και υπάρχει άλλο ένα κενό, πώς θα μειώσει τις επιδοτήσεις στα νοσοκομεία. Ακριβώς. Και εδώ υπάρχει επίσης πρόβλημα. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, μια χαίνουσα πληγή, είναι το θέμα ΔΕΚΟ, Μπάμπη. Εκεί τι γίνεται, εκεί τι προβλέπετε. Εδώ δεν είναι γκρίζα πλέον, είναι μαύρη τρύπα. Διότι δεν έχει πει τίποτε το πρόγραμμα για τις ΔΕΚΟ την στιγμή που μόνο όσε χρειάζεται 3 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, το ξέρουμε από τους προηγούμενους, να και κάτι που μας άφησαν κληρονομιά, κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια πόσο χάνουν οι ΔΕΚΟ και σίγουρα το ποσό ξεπερνάει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
δεκάδες μεγάλες και μικρότερες δημόσιες επιχειρήσεις ΕΣΥΑ δανείζονται με την εγγύηση του δημοσίου. Δεν πληρώνουν ποτέ το δάνειο, τα δάνεια αυτά πέφτουν, προστίθεται στο τέλος το δημόσιο χρέος. Ενώ την ίδια στιγμή κοστίζουν πανάκριβα λόγω των πολύ μεγάλων διορισμών που έχουν γίνει, κυρίως κομματικοί, ναι. Πολύ συχνά είναι κομματικοί, και βεβαίως της διαφθοράς που, αν στο κράτος είναι σε κάποιο βαθμό, στις ΔΕΚΟ όλα δείχνουν ότι είναι πολύ μεγαλύτερη.